Καλησπέρα σας. Δεσιμολογιότατε, πατέρα Γεώργη, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, αξιότιμε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κύριε Κενεβέζο, κύριε Δήμαρχε Ναυπακτίας, κύριε Λουκόπουλε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, κύριε Δήμαρχε Δωρίδας, αξιότιμη Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε που τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωσή μας, η οποία είναι ένα ταξίδι στις πατρίδες. Πιστεύω αυτό το ταξίδι να είναι ένα ταξίδι δημιουργικό, ένα ταξίδι συγκινητικό, ένα ταξίδι μνήμης για αυτές τις πατρίδες στις οποίες θα σας ταξιδέψουμε σήμερα, συνοδεία των μαθητών του Δευτέρου Λυκείου Ναυπάκτου. Πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να καλέσω στο βήμα των δημοσιολογιότατων να μας απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου. Καλησπέρα σας. Όπως είπε κάποιος και μου άρεσε πάρα πολύ, αρχοντολόγοι του τόπου, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση. Θέλω πρώτα να μεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή χωροστατεί στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό, Μητροπολιτικό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου των Πατρών. Θα χωροστατήσει εκεί και θα κηρύξει το Θείο Λόγο. Και έχω την τιμή και την ευλογία να τον εκπροσωπώ. Μεταφέρω τις ευχές του και εύχομαι καλή και καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Πατρίδες. Η λέξη πατρίδα είναι μια λέξη που πάει να φύγει από το λεξικό της ελληνικής γλώσσης. Και αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκδήλωση με αυτόν τον τίτλο. Και πρέπει να τιμούμε την πατρίδα και ο τρόπος με τον οποίο τιμά κανείς την πατρίδα είναι με τον αγωνίζεται να αποκτήσει την αρετή. Όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Την πατρίδα τίμησον και τη αρετή βοήθησον αυτήν. Να προσπαθήσουμε λοιπόν, χωρίς να παραθεωρούμε την ουράνια πατρίδα μας, που είναι η πραγματική μόνη πατρίδα μας, αγαπούμε και την επίγεια πατρίδα μας και τις επίγειες πατρίδες μας, που εγώ δεν τις λέω ποτέ χαμένες πατρίδες, αλλά άλλες μόνιτες πατρίδες. Να τις αγαπήσουμε, να αγαπήσουμε γενικά την πατρίδα, και να προσπαθήσουμε να την τιμήσουμε με την αρετή μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε το Λακαρανές, ο κ. Καζατζής, και διευθυντές σχολικών μονάδων της Ναυπάκτου και της Δωρίδας, τους οποίους ευχαριστούμε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να βρίσκεται μαζί μας ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο κύριος Κενεβέζος Κυριάκος. Η παρουσία του εδώ ουσιαστικά είναι τιμή και για το σχολείο μας, το δεύτερο Λύκειο Ναυπάκτου, και για τους μαθητές μας, για όλους εμάς, αλλά και για την πόλη. Και νομίζω ότι δεν θα είναι πλέον πρεσβευτής μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά πιστεύω να γίνει και πρεσβευτής της Ναυπάκτου στην Αθήνα. Καλώ τον κύριο Κενεβέζο στο βήμα να απευθύνει έναν χαιρετισμό, αλλά πριν απευθύνει έναν χαιρετισμό, θα μας δώσει την ευκαιρία να του χαρίσουμε ένα αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψή του στην Ναύπακτο. Είναι μια γραβούρα που αποτυπώνει το Ρίο και το Αντίριο, για να θυμάται την ημερομηνία που ήρθε στην πόλη μας και την εκδήλωση του Δευτέρου Λυκείου Ναυπάκτου. Μια ωραία ομιλία εδώ να την διαβάσω. Δεν ξέρω ποιο είναι. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω πόσο
πόσο και πόση τιμή είναι για εσάς η παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας απόψε εδώ. Εμένα προσωπικά είναι μεγάλη τιμή μου για την πρόσκληση να είμαι μαζί σας. Και είναι τιμή μεγάλη γιατί το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι τέτοιο που δημιουργεί και διαμορφώνει τις συνθήκες ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας να οφείλει να βρίσκεται σε τέτοιες εκδηλώσεις, στο μέτρο που φυσικά το επιτρέπει το πρόγραμμά του. Είπα στο φίλο πλέον, οι ανθρώπινες σχέσεις τρέχουν και γίνονται, είναι ταχύτατες πλέον, δεν είναι όπως παλιά. Ο χρόνος δεν επιτρέπει να αργούμε, είτε να απορρίπτουμε, είτε να κάνουμε φίλους. Και στην προκειμένη περίπτωση έχω κάνει ένα νέο φίλο. Είπα στο φίλο τον Πέτρο, τον διευθυντή σας, ότι το γεγονός πως η Κύπρος εντάχθηκε και εντάσσεται σε μια εκδήλωση που παραπέμπει σε αλυσμόνητες πατρίδες, σε χαμένες όπως αναφέρει το δίπτυχο για την εκδήλωση ή και γενικά σε ό,τι σημαίνει και παραπέμπει σε πατρίδες που πονάνε και οι συνθήκες μας πονάνε, έχω την αίσθηση πως περιποιεί ιδιαίτερη τιμή σε εσάς και στα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση αλλά και στην πόλη που φιλοξενεί σε ένα τόσο όμορφο χώρο μια τέτοια εκδήλωση. Στην Κύπρο ακόμα έχουμε κατοχή και δεν θα, όσο ανιαρός και αν είμαι, θα πω 2-3 λόγια μια και ήρθα στην Αύπαχτο. Στην Κύπρο ακόμα έχουμε κατοχή, δεν αποτελεί απλά μια ανάμνηση το γεγονός ότι το 1974 είχαμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εισβολή ξένων στρατευμάτων στο νησί. Ακόμα 40 με 45.000 τουρκικά στρατεύματα παραμένουν στο νησί, κρατώντας το 36 κόμμα κάτι του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποξένη κατοχή, φέρνοντας συνεχώς επίκους οι οποίοι στόχο είχαν, έχουν και θα έχουν την διαμόρφωση ενός νέου στάτους σε σχέση με το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού, όπως συνηθίζουμε να λέμε την αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα, πολύ περισσότερο να δημιουργούν γέφυρες αφισβήτησης των διεθνών κυριαρχικών δικαιωμάτων εκάστου κράτους και δι' της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η παρουσία μου σήμερα εδώ, η παρουσία μας όπου είναι εφικτό και δυνατό, περιβάλλεται με την ευθύνη και την υποχρέωση να σας παραπέμπουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχουν διπλώσει τη ζωή της Κύπρου αλλά και των κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Ελλήνων της Κύπρου. Το επαναλαμβάνω, των Ελλήνων της Κύπρου. Εσείς στην προκειμένη πλήστη από εσάς είσαστε Ελλαδίτες Έλληνες, εμείς Κύπροι Έλληνες. Ξεχάσαμε κάπως τις ορολογίες. Είναι καλό να μας δίνετε ευκαιρία να τις αναφέρουμε. Δίπλωσε λοιπόν τη ζωή μας στα δύο. Ένα νησί διπλώθηκε στα δύο. Για όσους μπορεί να μην το ξέρετε, σκεφτείτε την Κρήτη να διπλώνεται στα δύο και σε μισή κόλλα χαρτί αντί μια ολόκληρη να πρέπει να διαμορφώσεις και να δημιουργείς τη ζωή σου σε λιγότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, με λιγότερες θέσεις εργασίας, σε λιγότερη επικράτεια και πολύ περισσότερο έχοντας το μισό πληθυσμό στη μισή επικράτεια πρόσφυγες, χιλιάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και την ίδια ώρα σε σύνορα 40 με 50.000 ξένα και όχι μόνο ξένα, άλλο τα ξένα και άλλο τα τουρκικά στρατεύματα. Νομίζω έχει μια μεγάλη διαφορά. Στρατεύματα από στρατεύματα έχουν διαφορά, γιατί ο χαρακτήρας του φορέα της εντολής δημιουργεί νέες συνθήκες και νέες δυσκολίες. Αυτές όμως οι δυσκολίες, επειδή έχω την αίσθηση ότι τα αισιόδοξα μηνύματα θα βγουν και από την εκδήλωση παρά τη συγκίνηση, που είμαι βέβαιος πως θα υπάρξει, αλλά τα αισιόδοξα μηνύματα είναι τα πιο ισχυρά και τα πιο σημαντικά. Αυτές όμως οι δύσκολες συνθήκες δεν ανέτρεψαν σε καμία περίπτωση ούτε την προσδοκία για κάτι καλύτερο, ούτε την ελπίδα, ούτε τα όνειρά μας. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ ως ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγώ, ένα φυσικό πρόσωπο, Κυριάκος. Και παντού σε όλο τον κόσμο έχουμε πρέσβεις, έχουμε κράτος, έχουμε δομή, έχουμε διοίκηση. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Περάσαμε δύσκολα, ανακάμψαμε, υπάρχουμε, ζούμε και διεκδικούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξεχνάμε και διεκδικούμε, γι' αυτό η σημαντική εκδήλωση. Διότι η ανάμνηση, η μνήμη και η τιμή διαμορφώνει συνθήκες διεκδίκησης. Και η διεκδίκηση δεν σημαίνει και δεν παραπέμπει σε εθνικισμό ή σοβινισμό. Παραπέμπει στο πιο λογικό μέσα από συνθήκες ευημερίας και αξιοποιώντας και όχι εκμεταλλευόμενος, έχει μεγάλη διαφορά, αξιοποιώντας το διεθνές, το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναζητάς τη δικαίωση αυτών που έχασες δια της βίας και την ίδια ώρα καλύτερες συνθήκες στο σήμερα.
Γι' αυτό και προχωρούμε σε όλες τις εκφάνσεις άσκησης της λεγόμενης κρατικής μας κυριαρχίας. Είτε αυτές είναι στα ενεργειακά μας αποθέματος Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να φοβόμαστε τα ξένα στρατεύματα, αλλά έχοντας δίπλα μας, και αυτό θα είναι η κατάληξη μου, διότι δεν θα μακρηγορήσω, γιατί είναι και η πιο σημαντική, έχοντας πάντα δίπλα μας συμπαραστάτη την Ελλάδα. Αυτό θέλω να σας το πω και σας το λέω πολύ υπεύθυνα. Είμαι 3 και προς 4 χρόνια πλέον πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και σας λέω ότι ανεξάρτητα του ποιος βρίσκεται στην εξουσία, εγώ το περνώ αυτό το μήνυμα. Το Κυπριακό ενώνει τουλάχιστον. Αφήνω τα υπόλοιπα. Εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Ας υπάρχει αντιπαράθεση. Το Κυπριακό όμως και ό,τι αυτό περιλαμβάνει, σας λέω πως ενώνει και ενωμένη η ηγεσία της Κύπρου και της Ελλάδας. Προσπαθούμε για το καλύτερο και το πετυχάνουμε όπως πετύχαμε προχθές τα συμπεράσματα στο Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καταδίκασαν πλήρως τις παραβιάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την κράτηση των 2 παιδιών από τους Τούρκους στον Εύρο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό δύσκολο μεν, αλλά νομίζω πως έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα. Στα εύκολα εμείς οι Έλληνες δεν πολύ πάμε καλά. Θέλουμε δύσκολα για να πάμε ακόμα καλύτερα. Φίλε Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είπαμε και στην κατηδία μας συνάντηση το απόγευμα, στην Αθήνα είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Με πιο ζωντανό του κομμάτι, πέρα από το πολιτικό κομμάτι, την πολιτική πτυχή, το σπίτι της Κύπρου. Όπου πέρσι μόνο κάναμε 184, αν δεν απατώ, με εκδηλώσεις. Σε έναν χρόνο και τα Σαββατοκύριακα δεν κάνουμε εκδηλώσεις. Άρα μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε κάνει. Και όχι με μεγάλο προϋπολογισμό, έχω να το λέω με μόνο 36.000 ευρώ. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ναύπακτος, που αποτελεί πλέον ένα ακόμα σημείο αναφοράς σύνδεσης της πρεσβείας, λόγω και της παρουσίας μου με την πρεσβεία, είναι ευπρόσδεκτη σε μια συνέργεια που μπορούμε στο επόμενο διάστημα να το δούμε, να κάνουμε και πράγματα μαζί και με το σχολείο σας και με άλλους φορείς της πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε κάτι πολύ όμως. Οι δεσμοί της Ναυπάκτου με την Κύπρο, κύριε Πρέσβη, είναι εκτός από ηθική και εθνική, είναι και δεσμοί αίματος. Γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα για την απελευθέρωση της Ναυπάκτου, πολέμησαν εδώ στην Ναύπακτο και Κύπροι και κάποιοι έχισαν και το αίμα τους εδώ στα ναυπακτιακά χώματα. Άρα οι σχέσεις μεταξύ μας έρχονται από μακριά. Τώρα καλούμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Λουκόπουλο, τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σημερινή εξαιρετική εκδήλωση του Δευτέρου Λυκείου Ναυπάκτου Πατρίδες, η οποία εκδήλωση φανερώνει το διπλό ρόλο που έχει το σχολείο και ουσιαστικά είναι ένα παράθυρο της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Τη σημερινή εκδήλωση τιμά με την παρουσία του ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χρήστος Κερκενέζος, τον οποίον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ, αλλά και την παρουσία του στην πόλη μας και πιστεύω ότι θα είναι ένας πρεσβευτής στην προσπάθεια που κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή να βγάλουμε την πόλη μας από την εσωστρέφεια. Η νοσταλγία είναι ένα σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο. Νοσταλγούμε τα παιδικά μας χρόνια. Νοσταλγούμε τις πατρίδες, αυτές που διαβάζαμε μικροί, ότι είχαμε και δεν βρίσκονται πια. Σημαντικό είναι να σας πω ότι μέσα σε αυτές τις πατρίδες είναι και κάποια πατρίδα από την οποία ξεκίνησε η Επανάσταση, την οποία γιορτάζουμε αύριο. Νοσταλγούμε και προσωπικά εγώ τα συλλαγητήρια τα οποία συμμετείχα στα φοιτητικά μου χρόνια για τον Κυπριακό αγώνα. Με νοσταλγία ειλικρινά σας λέω. Εύχομαι δε τα όνειρα και η νοσταλγία του Κυπριακού λαού η οποία ταυτίζεται με τα δικά μας να γίνουν κάποια στιγμή πραγματικότητα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για τα καλά του λόγια. Ο κύριος Δήμαρχος Δωρίδας, ο κύριος Καμπετζόνης, ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ για την τιμή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα είμαι λακωνικός, δωρικός πιο πολύ. Άλλωστε, υπόθηκαν τόσα που δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη εκδήλωση, κύριε Πρεσβευτά, που σήμερα διοργανώνει το δεύτερο λύκειο Ναυπάκτου. Και θα σταθώ μόνο στον τίτλο, Πατρίδες. Πατρίδες που κι αλυσμόνητες είναι και χαμένες είναι και μάχη δίνουμε για να τις κρατήσουμε και στα βόρεια σύνορα και στα ανατολικά σύνορα και στο Αιγαίο και στη θάλασσα και στην Κύπρο. Είναι μια περιραίωσα ατμόσφαιρα και ένα καθεστώς που έχει το τελευταίο διάστημα έτσι αναπτυχθεί κυρίως στα σύνορά μας με την Τουρκία, αλλά και με την Φύρομ, με τα Σκόπια, αλλά και με την Αλβανία. Άρα είμαστε σε μια περίοδο θερμή, θα έλεγε κανείς, με τον κίνδυνο πάντα, όπως έχουμε ακούσει, έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει τελευταία στον όρο, κάποιο ατύχημα, κάποιο θερμό επεισόδιο. Κάτι που ετοιμάζεται από καιρό, δολίως ετοιμάζεται και προετοιμάζεται, να το θεωρούμε από εδώ μέχρι πέρα από τον Ατλαντικό ενδεχομένως κάποιο ατύχημα. Προφανώς δεν είναι ατύχημα και προφανώς είναι μεθοδευμένες ενέργειες που γίνονται και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορηση, να είμαστε σε αφύπνιση και να παρακολουθούμε τα γεγονότα και κυρίως να προσέχουμε με ποια πλευρά θα είμαστε και ποιους συμμάχους θα έχουμε. Και δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι μπορεί η Επανάσταση να ξεκίνησε στην Πελοπόννησο και στην Στερεά Ελλάδα που είμαστε εμείς, αλλά και μετά οι αγώνες έγιναν πότε με επιτυχία και πότε με δύσκολες στιγμές, μέχρι που φτάσαμε στη Σμύρνη, και για τη Θεσσαλία και για την Μακεδονία και για τη Θράκη και για την Κύπρο οι αγώνες που έχουν γίνει. Και η Κύπρος παραμένει και είναι ελληνική και η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν θα τα ξεχνάμε ποτέ αυτά, άσχετα τι θα συμφωνηθούν τις επόμενες μέρες. Παραμένουμε πάντα όμως προσιλωμένοι σε αυτή την υποχρέωση. Οι πατρίδες μας να είναι ελεύθερες, οι πατρίδες μας, οι λαοί, οι Έλληνες που ζουν όπου γης και σε αυτές τις πατρίδες ακόμα και σήμερα, να ζουν με τα δικαιώματα που τους πρέπουν και που κάθε λαός δικαιούται να έχει. Με μια τελευταία ευχή θα κλείσω. Στην πατρίδα μας να γυρίσουν οι δύο στρατιωτικοί που αδίκως και παρανόμως κρατούνται τόσο καιρό ως εχμάλωτοι σχεδόν στην Τουρκία. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο Δωρίδας. Μαζί μας είναι και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της τοπικής, ο κύριος Τσερπέλης. Την εκδήλωση που θα δείτε σε λίγο την παρουσιάσαμε και χθες στους μαθητές μας για να τιμήσουμε την 25η Μαρτίου. Η κυρία Δρογκίτη, η φιλόλογος του σχολείου, συνέδεσε πάρα πολύ ωραία την επέτειο της 25ης Μαρτίου με το θέμα που έχουμε, τις πατρίδες. Απλά αυτό σας το αναφέρω. Μνήμη είναι οι τρόποι με τους οποίους αναφερόμαστε σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά και οι τρόποι που αναπαριστάνουμε αυτά τα γεγονότα και τα μετασχηματίζουμε σε μια συλλογική ανάμνηση. Εκτός από την ατομική μνήμη, η οποία σβήνει με το πέρασμα του χρόνου, όταν αυτή κινείται έξω από το κοινό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε και στο οποίο συνεχώς αναφέρεται, υπάρχει και η συλλογική μνήμη, η ιστορική, η οποία είναι ανεκτίμητη, γιατί διατηρεί τη βιωμένη εμπειρία των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία τους. Ενώ η ιστορία αναπαριστά το παρελθόν, η ιστορική μνήμη εκφράζει τη συνεχή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν. Σε όλο σχεδόν τον κόσμο, η αγάπη για τις ρίζες, η αναβίωση του ενδιαφέροντος για τις ταυτότητες είναι ισχυρό. Οι άνθρωποι, όπως και οι κοινωνίες τους, έχουν τη δική τους ιστορία, όχι απλώς ένα παρελθόν. Το παρελθόν ως ιστορία επηρεάζει το παρόν των ανθρώπων, γιατί το παρελθόν δεν είναι νεκρό, δεν είναι καν παρελθόν. Η διατήρηση της ιστορικής συνείδησης είναι η έσχατη πράξη αντίστασης μέσα στη γενική παρακμή. Οι λαοί που δεν έχουν μνήμη δεν έχουν και μέλλον. Οι λαοί που ζουν με πόνο και με πίστη, λέει ο Κόντογλου,
τυπώνουμε πιο βαθιά το χαρακτήρα τους στον σκληρό βράχο της ζωής και σφραγίζονται με μια σφραγίδα που δεν σβήνει από τις συμφορές και από τις αβάσταχτες καταδρομές, αλλά γίνεται πιο άσβηστη. Με μια τέτοια σφραγίδα είναι σφραγισμένη η Ρωμιοσύνη. Η γενοκτονία των ποντίων, η μικρασιατική καταστροφή, οι διώξεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και η κατάκτηση της Βόρειας Κύπρου δεν είναι απλά κάποια συμβάντα του παρελθόντος. Είναι ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία του ελληνισμού. Γι' αυτό και είναι χαραγμένα στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων, αφού σχετίζονται άμεσα με τη ζωή ανθρώπων που ζουν ακόμη, αλλά και με την ιστορία χιλιάδων οικογενειών που πένθησαν και πενθούν ακόμη. Η αγάπη και η νοσταλγία για τις πατρίδες δεν έχει μόνο συναισθηματικό χαρακτήρα και χαρακτήρα μάθησης, αλλά και ψυχοθεραπευτικό. Η αναφορά μας στον Πόντο, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο δεν αποσκοπεί στο να ξυπνήσουμε αλυτρωτικές τάσεις, ούτε να εξάρουμε το σοβινισμό που στο τέλος της ημέρας αποδεικνύεται καταστροφικός. Στόχος μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατανόηση του παρελθόντος είναι το κλειδί για την νοηματοδότηση του παρόντος. Η μελέτη και η εκμάθηση της ιστορίας μας βοηθά να αποφύγουμε τα τραυματικά βιώματα του παρελθόντος, για να μην σηκωθούν ένα πρωί άλλα αμούστακα παιδιά με τη φράση «Σηκωθείτε, έρχονται οι Τούρκοι», όπως έγινε το 1974, για να μην ξαναδούμε τα εχθρικά αεροπλάνα να σκεπάζουν τον ουρανό μας και να σπέρνουν τον πανικό και το θάνατο. Να μην χρειαστεί να ξανακοιμηθούν παιδιά σε ρεματιές, σε σπηλιές, σε καταφύγια. Για να μην ξαναζήσουμε το μίσος, τη διχόνοια, την καταστροφή, την προσφυγιά, το θάνατο. Γιατί δυστυχώς σήμερα η προσφυγιά και ο ξεριζωμός δεν είναι μόνο αφηγήματα γραμμένα σε βιβλία και σε λόγους. Είναι μια κατάσταση απόγνωσης που συνεχίζεται και διαιωνίζεται. Με τις πατρίδες λοιπόν στοχεύουμε στην επίγνωση ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την εθνική αξιοπρέπεια, ώστε όλοι να μπορούν να ζήσουν με ασφάλεια και υπερηφάνεια στον τόπο τους και ταυτόχρονα ότι πρέπει να παραμείνουμε άνθρωποι και να στηρίζουμε τους ξεριζωμένους. Γι' αυτό και η ιστορική μνήμη πρέπει να είναι πάντα ζωντανή. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Να κρατήσουμε την ιστορική μνήμη γρηγορούσα. Γιατί όπως μας διδάσκει ο Κωστής Παλαμάς, κι αν είναι πλήθος τάσχημα, κι αν είναι τάδια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει και εμείς είμαστε πολύ περισσότεροι από ένας, αρκεί να το πιστέψουμε. Σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι αγκάλιασαν τις πατρίδες και έκαναν αυτό το όμορφο ταξίδι χωρίς να μαριγκομίσουν και αγκάλιασαν αυτές τις πατρίδες με αγάπη, με ζεστασιά και με πάρα πολύ όρεξη. Το σχολείο, νομίζω ότι όταν λειτουργεί βιωματικά, πετυχαίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα παρά δίνοντας στήρες γνώσης. Και αυτό νομίζω ότι αναδείχθηκε μέσα από αυτή την προσπάθειά μας. Ταυτόχρονα, συνοδοιπόροι, συνταξιδιώτες, καπετάνοι, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια ήταν οι καθηγητές του σχολείου μας, η κυρία Αλεξοπούλου Αθηνά, η κυρία Σώτα Αδαμαντίνη, η κυρία Ματζαβά Ανδριάννα και επίσης η κυρία Κορκοτζέλου η Ζιζή
η οποία μας βοήθησε στη διδασκαλία των τραγουδιών, γιατί, όπως ξέρετε, δεν είμαστε μουσικό σχολείο. Ευχαριστώ όλους, συγχαίρω για την συνεργασία που είχαν, για την καθοδήγηση των παιδιών και πιστεύω σε αυτό το ταξίδι να μην σας κουράσουμε, να μην σας απογοητεύσουμε και να περάσετε ευχάριστα και συγκινητικά μαζί μας. Ευχαριστώ. Με τη μνημοσύνη και όχι με τη λησμονιά. Μόνο με τη μνημοσύνη ρημάζει ο άνθρωπος και μεγαλουργεί. Τούτο το τραγικά ανθρώπινο στοιχείο και στοιχείο, τη μνημοσύνη, αφήσαμε να μας οδηγεί όλους τους προηγούμενους μήνες, αλλά και από την αρχή, όταν αποφασίσαμε να περπατήσουμε στα μονοπάτια των χαμένων πατρίδων. Γιατί η πείρα και η σοφροσύνη λένε ότι με κανέναν τρόπο δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε και να ξεχαστούμε. Όχι επειδή τάχα εθνική επιδίωξή μας είναι ή πρέπει να είναι οποιοσδήποτε ρεβανσισμός ή κάποιος νέος αλλητρωτισμός. Αλλά επειδή η χωρισμένη Κύπρος, ο ελληνισμός της πόλης, οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες, μάρτυρες όλες αυτά τα μεγάλα γεγονότα της νεότερης μας ιστορίας, που βρεθήκανε μέσα στις φλόγες της καταστροφής ή του διωγμού, ανάμεσα μας πια αναζητούν την εγρήγορση της συνείδησής μας. Με την πατρίδα και όχι με τη φυγή. Μόνο με την πατρίδα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του πορεύεται ο άνθρωπος. Και όταν διώχνεται ή φεύγει κυνηγημένος από τη μοίρα ή την ιστορία, μετρά τις αυγές και τα δειλινά μέχρι να επιστρέψει. Και κανένα ταξίδι δεν προσδοκά περισσότερο από το ταξίδι του γυρισμού. Και έχει σημασία για τη ζωή και για τη μοίρα ενός έθνους το να ξέρουν οι νέες γενιές πώς έζησαν οι παλαιότερες, τι έπραξαν, πώς πορεύτηκαν στην ειρήνη και πώς στάθηκαν στη συμφορά. Πατρίδες, αέρας, γη, νερό, φωτιά, στοιχεία χάλαστα. Κύπρος, της αγάπης και του ονείρου. Πόλη Κωνσταντινούπολη, βασίλισσα των πόλεων χειροτραγουδισμένη. Σμύρνη με τα κάλλη σου και με το περιγιάλι σου. Πόντος, την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Πατρίδες, αέρας, γη, νερό, φωτιά, στοιχεία χάλαστα.
Σε αυτό το ταξίδι της ιστορικής μνήμης, ο Πόντος. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημη για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντισης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από τους Τούρκους σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε. Άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικόπαιδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Οι Τούρκοι άρχισαν με την επιστράτευση όλων των ανδρών από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας. Η πλειονότητά τους στάλθηκε στις περιοχές μεταξύ Σεβάστιας και Βαν για την κατασκευή δρόμων. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους εθνικιστές Τούρκους είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι πληθυσμοί εκτοπίζονταν το χειμώνα και την εξόντωση την πραγματοποιούσε σε μεγάλο βαθμό η ίδια η φύση. Ώρες περπατούσαμε. Ούτε ξέραμε που μας πάνε. Μονάχα από τον τόπο καταλαβαίναμε πως βαδίζαμε για τη Μαγνησία. Αντί να μας πηγαίνουν στο δημόσιο δρόμο, μας τραβούσαν από το βουνό. Όσοι ήταν ανήμποροι και έμεναν πίσω, τους τραβούσαν οι πολίτες στο δάσος και τους καθάριζαν. Με πολύ κόπο πέσαμε στο δημόσιο δρόμο. Εκεί πάλι μας περίμεναν μπουλούκια-μπουλούκια, γέροι άνθρωποι, 60-80 χρονών, με παλιές μαχαίρες. Και σαν φτάσαμε κοντά, ρίχτηκαν πάνω μας φωνάζοντας το λοχαγό. Άφησέ μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σαν τον μετανάστη στη δική σου γη. Μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να έρθει η χαραυγή. Και προχωρούσαμε. Οι δρόμοι, δεξιά και αριστερά, ήταν σπαρμένοι από πτώματα που μύριζαν. Στις βρύσες έστεκαν σκοπή και φύλαγαν το νερό που έτρεχε από τα κανούλια. Εμείς το βλέπαμε και διψούσαμε ακόμη περισσότερο. Στο δρόμο είχαν σκάσει πολλοί. Εγώ βάδιζα με τον αδερφό μου που κρατούσε το γυαλιό ενός Τούρκου. Από αυτούς που μας φύλαγαν. Σκέφτηκα. Λεφτά έχουμε, ας δώσουμε να πιούμε. Και είπα το αδερφού μου. Διψώ πολύ, θα σκάσω. Από την κούραση πείνα δεν νιώθαμε. Μονάχα η δίψα μας έκοβε. Απελπισμένοι φωνάζαμε. Νερό, νερό! Μα κανένας δεν μας άκουγε. Στραγγίσει η ζωή σου που αιμορραγεί. Κάθε ώρα πόνος, τρόμος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι. Κι ο αδερφός σου παίρνει, αχ δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησαν ενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού.
Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν. Οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν. Εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα 1914-1922 εξοντώθηκαν περίπου 200.000 πόντι. Ήταν μια Τετάρτη πρωί, αρχές Νοέμβρη, σαν έφτασε ο διοικητής με τους χωροφύλακες και ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης, που έλεγε πως μέσα σε 3 μέρες όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλης πρέπει να είναι έτοιμοι να βαδίσουν προς το εσωτερικό. Και τότε συλλογιστήκαμε πως πριν ένα χρόνο έτσι ξεκληρίσανε τους συμπατριώτες μας, τους Αρμενέους, και έπεσε πάνω μας ο βωμός. Τις πρώτες ώρες είχαμε χάσει το νου μας και δεν ξέραμε ούτε τι να κάνουμε, ούτε τι να ετοιμάσουμε. Μόνο όλος ο πόνος είχε ανέβει στα μάτια και τα χέρια μένανε λιτά. Ύστερα πήγαν οι δημογέροντές μας και ζητήσανε από τον Καϊμακάμι να μας αφήσουν στην πόλη μας ή να μας πούν αν μας περίμενε η τύχη των Αρμενέων. Καλύτερα να πεθαίναμε εδώ, πάνω στα δικά μας χώματα. Και ενώ όλοι φτιάχναμε τα πακέτα μας με την κρυφή ελπίδα πως κάποιο θάμα θα γεννεί και θα τα ξαναλύσουμε, λίγο πριν απολύσει η εκκλησία στις 13 του Νοέμβρη, όρμησε ξαφνικά μέσα στα σπίτια η χωροφυλακή και αρχίνησε να χτυπάει, να αρπάζει, να μακελεύει. Όσους λείπανε από τα σπίτια τους, δεν τους αφήσανε μέσα να μπουν. Μόνοι τους οδηγούσανε με τη βία στα τερέπασί. Και πάλι τότε σκεφτήκαμε τη σφαγή των Αρμενέων. Και για να μην εξαγριώσουμε τους χωροφύλακες και υποστούμε τη μοίρα εκείνων, αρπάξαμε ό,τι βρήκαμε πρόχειρο μπροστά μας και τραβούσαμε στο τερέπασί. Και μείνανε στους φούρνους ζεστά ψωμιά, το ζυμάρι στην πινακωτή να φουσκώνει. Και φύγανε οι γυναίκες, με το ζυμάρι ακόμα ζεστό πάνω στο δάχτυλο. Και ήταν κάτι φοβερό η πορεία μέσα στη μαύρη νύχτα και στην ψηλή βροχή. Ένα δάσος που κινείται και καίεται από δαδιά, από κεριά, από αφάνες αναμένες. Και τα κλάματα και οι κραυγές των μανάδων που χάνανε τα παιδιά τους και μέσα σε αυτή τη φωτισμένη κόλαση να τα γυρεύουν. Ενώ άλλοι βουλιάζαν στα ριζοτόπια και άλλοι χάναν το δρόμο και το χέρι των δικών τους. Και άκουγες σαν τα χαμένα αγρίμια τις φωνές ματωμένες να βγαίνουν από μέσα μας. «Παναγή! Νικόλα! Από κάτω, πιο δεξιά! Μ' ακούς, παιδί μου!» Και ερχόταν πίσω ήχο. «Όι, όι, μάνα μου!» Ξημέρωνε μέρα πανηγυριού. Οι κούνιες είχαν στηθεί από 2-3 μέρες πριν και ήταν συνήθεια παλιά από τα γύρω ελληνικά χωριά να κατεβαίνουν οι χριστιανοί στην Τρίπολη για να γιορτάσουν τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Τα κορίτσια βάζανε τότε τα πιο λαμπρά τους φορέματα για να θαμπόσουν στο πανηγύρι. Και σήμανε το σήμα τροβαριά. Και σήμανε η καμπάνα που είχε κράξει όλες τις χαρές και όλα τα πένθη τους, την ίστατη φορά. Και έμεινε εκεί να καρτεράει σαν το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να τη βαρέσουνε για να σημάνει του Αρχαγγέλου τη γιορτή. Μα έμεινε μετέωρο, βουβό το γλωσσίδι. Λες και ο Αρχάγγελος παράτησε την εκκλησιά τη μέρα της γιορτής του και πήγε με το μακρύ ατέλειωτο κατάστιχο μπροστά στην πόρτα κάθε νοικοκύρη να γράψει εκείνους που θα πάρει μαζί του από την ώρα που θα αρχίσει η ατέρμονη πορεία των χριστιανών. Και έγραψε εκείνους που παρέσει η ρηρή των ποταμιών, εκείνους που κρυστάλλωσε το χιόνι, όλους εκείνους που ρήμαξε η πείνα, οι επιδημίες, η εξάντληση. Και έγραφε ο Αρχάγγελος με τη ρομφαία στο χέρι. Και από τους 2.800 νομάτους, έφτασαν στην Ελλάδα μόνο 300. Την πατρίδα με χασά, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χασά, έκλαψα και oh.
στο πεγάδι στην αυλή νερό πόρα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτι αμνά έπλυνα. Νερό πόρα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτι αμνά έπλυνα. Για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος, δεν εισακούστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θεωρούσε ότι οι οπότες ήταν πολύ απομακρυσμένες από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υπεράσπιση τους από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα, πρότεινε να προχωρήσουν οι πόντες στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους. Και πράγματι, ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρήσαντος Φιλιππίδης και ο Πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατισιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία παντοαρμενικού κράτους. Όμως τον Νοέμβριο του 1920 ο Αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνδικολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι πόντοι μόνοι τους. Την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα, λύουμε κι αρρώθυμο. Οι, οι, να ανασφάλω και μπορώ. Από τον Πόντο, η σκέψη ταξιδεύει στη Σμύρνη. Το σχέδιο της επιστροφής στη Σμύρνη, που συνέλαβε και πραγματοποίησε στην πρώτη φάση του η απαράμιλη μεγαλοφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι ίσως η μεγαλύτερη εθνική μας εξόρμηση που έδωσε σε τούτο τον τόπο τον υψηλότερο ήλιγκο της ζωντάνης του και οδήγησε τελικά στον πιο εφιαλτικό επίλογο. Σμύρνη, 1922. Είναι φιλιό. Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1899. Ξέρεις την ημερχαμάδες? Οι μερχαμάδες, σαν γλυκό μου ακούγεται. Θα ήθελες. Ορίστε. Μακριές μεταξωτές μαντήλες. Πολύ ωραία και εντυμένες. Σαν εσάρπες. Θυμάμαι. Σαν να ήταν τώρα. Σαν να ήταν τώρα θυμάμαι μία άλλη 1η Αυγούστου. Όταν ήμουν παιδάκι. Καταρχάς, εκείνη την ημέρα νηστεύαμε. Ούτε γάλα θα πίναμε. Ούτε θα τρώγαμε κρέας ή τυρί. Ήταν η αρχή μιας πολύ αυστηρής νηστείας που κρατούσε 15 μέρες μέχρι τη γιορτή της Παναγίας της Βουριώτισσας. Αυτή την 1η εβδομάδα τη λέγαμε δρύματα. Μόλις τελείωναν τα δρύματα, τις πρώτες 6 μέρες της νηστείας, ξαναρχίζαμε τα μπάνια στη θάλασσα. Οι γυναίκες ντύνονταν με μεταξωτούς μερχαμάδες στο κεφάλι. Κάτι μακριές μαντήλες, σαν εσάρκες. Έβαφαν το πρόσωπό τους με σουλμά, το make-up της εποχής, έπαιρναν τις αμπρέλες τους και πήγαιναν στην παραλία. Ελένη, Κυρανιό, Αριάδνη, Ανέτα, ελάτε, πάμε! Και όλες συναντιόντουσαν στη θάλασσα. Τα παιδιά έφεραν μαζί τους καλαθάκια γεμάτα νηστίσιμα. Πεταλίδες, μύδια, στρίδια, καβούρια, κηδόνια, θαλασσινά που δεν έχουν αίμα. Αφού όλοι έπιναν, έτρωγαν, αστειεύονταν και τραγουδούσαν, γύριζαν στα σπίτια τους και όλη η σκηνή επαναλαμβάνονταν το απόγευμα και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Μένε ξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Έτσι περνούσε όλο το καλοκαίρι.
από την ημέρα που έκλειναν τα σχολεία. Το καλοκαίρι άρχισε με τη σχολική γιορτή για το τέλος της χρονιάς. Ήταν πολύ μεγάλη αυτή η γιορτή. Όλος ο κόσμος πήγαινε στο σχολείο να ακούσει τα παιδιά που θέλανε τα ποιήματά τους. Οι γυναίκες στολίζονταν με τα καλύτερα τους ρούχα. Και όταν λέω καλύτερα ρούχα, δεν εννοώ τις παραδοσιακές φορουσιές. Στις Σμύρνη, οι γυναίκες ακολουθούσαν πιστά τη μόδα. Και η μόδα δεν αργούσε να φτάσει και στα βουρλά. Καζάκες, άσπρες και ντυμένες μπροστά από καμίσες με τελειώματα από φρουφρού και δαντέλες. Οι Έλληνες έφτασαν στις 11 το πρωί. Αρκετές μέρες πριν από την άφηξή τους, βλέπαμε τους Τούρκους κουβωμένους και τους ακούγαμε να λένε πως έρχονται οι Έλληνες.
Πρώτα, αποβιβάστηκε ένα τάγμα με τον συνταγματάρχη Ζαφυρίου. Εμείς είχαμε ξεσηκωθεί από το προηγούμενο βράδυ και από παντού άκουγες φωνές. Ετοιμάστε τις σημαίες! Τις σημαίες τις είχαμε ράψει μόνοι μας και τις κρατούσαμε φυλαγμένες στα μπαούλα μας μαζί με τα ελληνικά βιβλία. Όλοι φορέσαμε τα καλά μας και κατεβήκαμε στο λιμάνι. Πήραμε δάχνηνα στεφάνια και λουλούδια και πήγαμε να τους υποδεχθούμε. Οι Έλληνες ναύτες τάχασαν. Ο κόσμος τους ζητοκράβγαζε και οι γυναίκες στεφάνωναν με τα γαμήλια στεφάνια τους. Οι καμπάνες χτυπούσαν λες και ήταν γιορτή και όλος ο κόσμος φώναζε και γελούσε. Ήταν μια μεγάλη γιορτή η προσάριστη της Μύρης στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο όνειρο που γινόταν πραγματικότητα. Τα 3 χρόνια πέρασαν χωρίς να το καταλάβει κανείς. Το σύνθημα ήταν μια βόμβα. Ποιος την έριξε? Άγνωστο. Μα ούτε και έχει σημασία. Αφορμή δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί. Και συμφορά ξέσπασε. Ο κρότος της έκρηξης δεν είχε ακόμα σβήσει. Και ο μανιασμένος όχλος της στρατιάς του Καυκάσου κινήθηκε. Ξεχύθηκαν στους δρόμους και άρχισαν τη σφαγή. Άνδρες, γυναίκες, γέροι και παιδιά. Κανείς δεν γλιτώνει. Αποθυμένη βαρβαρότητα αιώνων ξυπνά μέσα στην ψυχή των Τούρκων και το αίμα βάφει την πολυτραγουδημένη παραλία της Σμύρνης. Ο νους μου φεύγει ξανά και πηγαίνει σε μέρη που πονάνε. Σε μέρη που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο πόνος θα σταματήσει μόνο όταν πεθάνω. Νομίζω ότι όλοι εμείς που διωχθήκαμε, που υποφέραμε, που ξεσπιτωθήκαμε, που αποκτήσαμε βία μια νέα πατρίδα, δεν θα λησμονήσουμε ποτέ τον τόπο μας. Τη Μικρά Ασία, το πέπλο του παρελθόντος με τη λίγη. Ήταν μέση του καλοκαιριού. Τα νέα ότι το μέτωπο έσπασε έκαναν όλους να ανησυχούν. Ο Κεμάλ Προχωράκης σπρώχνει τους Έλληνες. Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου επικρατούσε μια περίεργη αναταραχή. Οι άνθρωποι συνέχιζαν να κάνουν τις δουλειές τους, αλλά ήταν σκεθροποί και ανήσυχοι. Ήρθε η μέρα της Παναγίας και όλος ο κόσμος τη γιόρτασε με ένα πανηγύρι όπως κάθε χρόνο. Εκείνη τη χρονιά όμως έβλεπες και άκουγες περισσότερες προσευχές για βοήθεια από τη μεγαλόχαρη παράχαρες και τραγούδια. Όλοι θα ρίσουν πως αυτή ήταν η τελευταία γιορτή που έκαναν στον τόπο τους. Ένα βράδυ, μέσα στο ήρεμο σούρουπο, ακούστηκε μια ντουφεκιά. Η μάνα μου πετάχτηκε ένδρομη. Εγώ κοίταζα λαφιασμένη. Τίποτα δεν είναι, λέει ο πατέρας μου. Μια φωνή ανήσυχη, όσο και τρομαγμένη, προσπαθοποίησε. Χάσαμε τον πόλεμο. Οι μεγάλες δυνάμεις μας εγκαταλείπουν. Θέλουν κι αυτοί να φύγουμε από τον τόπο μας. Ξεκινήστε. Εκείνο το βράδυ μαζέψαμε ό,τι προλάβαμε. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά και η καταστροφή είχε αρχίσει. Ο Γιώργης, ο αδερφός μου, έφυγε να βρει καΐκι, μήπως και καταφέρναμε να φύγουμε. Το σπίτι μας είχε γεμίσει από τρομοκρατημένους ανθρώπους. Γυναίκες που έκλαιγαν, παιδιά που φώναζαν, άντρες που προσπαθούσαν να μπαρώσουν τις πόρτες για να εμποδίσουν τους Τούρκους να τις σπάσουν. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, καίγεται και το βιός μας. Ο πόνος μας δεν λέγεται, δεν γράφεται ο καημός μας. Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσει τέτοιον τρόμο ο άνθρωπος? Πώς είναι δυνατόν να μπορέσει να σβήσει τέτοιες εικόνες από τα μάτια του και τέτοιους ήχους από τα αυτιά του? Περισσότερες από 15 μέρες, τόσο κράτησε η καταστροφή. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που μας έκανε να αντέξουμε τέτοιες εικόνες που έβγαιναν από την κόλαση. Κυνηγημένοι πραγματικά από τον ίδιο το διάβολο. Τρέχαμε μπουλούκι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αληθινή λαοθάλασσα, ώσπου φτάνουμε σε ένα σπίτι. Οι Τούρκοι δεν αργούν να μας περικυκλώσουν. Δεν μας αφήνουν διέξοδο. Μπαίνουν, παίρνουν όλους τους άντρες. Μαζί παίρνουν και τον πατέρα μου. Άλλωστε πήγαν λίγο πιο πάνω και τους εκτέλεσαν. Τον πατέρα μου του κόψαν το λαιμό και τον μας τον έφεραν πίσω μισοπεθαμένο. 3 μέρες έζησε στην αγκαλιά της μητέρας μου. Λίγο πριν ξεψυχήσει, της είπε:
Εγώ θα πεθάνω. Εσύ, κοίτα να πάρεις το κορίτσι και να πάτε στα ελληνικά. Πρέπει να πετάξουμε το σώμα του στο ρέμα, είπαν οι άλλοι. Θα βρωμήσει και θα πεθάνουμε όλοι μας. Όχι. Τον άντρα μου εγώ δεν τον πετώ. 32 χρόνια ζήσα μαζί του και έφαγα ψωμί από τα χέρια του. Δεν τον πετώ. Θα πάω στον Τούρκο και θα τον παρακαλέσω να με αφήσει να τον θάψω. Εφέντη, ο άντρας μου πέθανε και το μόνο που σου ζητώ είναι να με αφήσεις να βγω έξω και να ρίξω λίγο χώμα στα μάτια του. Ο Τούρκος δέχτηκε. Η μάνα βγήκε από το σπίτι, έριξε λίγο χώμα στον νεκρό σύντροφό της και τον έθαψε. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου, την επόμενη του Τίμιου Σταυρού. Την προηγούμενη, τη μέρα της γιορτής, μία γυναίκα πρόσφερε στον πατέρα μου ένα κομματάκι ψωμί βουτυγμένο σε λάδι. Εκείνος το αρνήθηκε, γιατί το Σταυρού δεν τρώνε λάδι. Στις 16 Σεπτεμβρίου βρώμικη, κουρασμένη, ξαθλιωμένη, φύγαμε με όση δύναμη μας είχε απομείνει για να φτάσουμε μέχρι τη σκάλα, το λιμάνι Ταμπεσί, όπου περίμεναν πλοία. Η βάρκα ξεκινά προς το καράβι που θα μας ανεβάσουν και εγώ κάνω το σταυρό μου. Την ώρα που ανέβαινα τη σκάλα για να επιβεβαστώ στο πλοίο, ρίχνω μια ματιά πίσω μου, στη Σμύρνη, την πατρίδα μου. Καπνί, φωτιές, ρημαγμένο τοπίο και είναι τα μάτια μου και τα αυτιά μου ακόμα βουίζουν από τις παρακτικές κραυγές που γέμισαν το δειλινό μου. Οι ακτίνες του ηλίου που πέφτει πάνω σε αυτό τον γρανίου τόπο ήταν μέχρι τότε η αγαπημένη, όμορφη γη. Σμύρνη, η ιστορική μνήμη εστιάζει στη βασιλεύουσα. Θαμπόθηκαν τα μάτια μου σαν έφτασα στην πόλη, στην ωραία Επτάλοφο. Χαίρε, Κωνσταντινούπολη, το
των πόλεων η βασιλής. Ξαπλωμένη πάνω σε δύο υπήρους. Ανοίγει η πόλη τα στήθια της στο βοριά της Μαύρης Θάλασσας από τη μια μεριά και στην νοτιά του Μαρμαρά από την άλλη. Γιουρούσιλες και κάνουνε τα δύο αντίθετα ρεύματα για να την κατακτήσουνε. Παλεύει η Δύση με την Ανατολή και τη διεκδικούνε. Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή ήταν ένα χαρμάνι από διάφορες πολιτείες, προάστια και χωριά, σκορπισμένα πάνω στα παράλια της Μικράς Ασίας και της Ευρώπης. Και η κάθε πολιτεία, το κάθε προάστιο και χωριό, είχε τον τοπικό της χαρακτήρα. Τα ήθη και τα έθιμα του πληθυσμού που πλειοψηφούσε. Την ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου κατοικούσαν Έλληνες και γενικά Ευρωπαίοι. Το Μεγαρέμα, το Μπουγιουκτερέ, τα Θεραπιά, όλα εκείνα τα προάστια θύμιζαν Ευρώπη. Η ασιατική όχθη ήταν Ανατολή. Το φανάρι μέσα στον κεράτιο κόλπο, κέντρο της ελληνικής διανόησης. Η καρδιά μου σαν είδα τους μιναρέδες γύρω από την Αγιά Σοφιά. Και εκείνη στέκεται μεγαλόπρεπη και με ηγεμονική σεμνότητα σκορπά στο γύρο της τη γαλήνη. Μπροστά στο μεγαλείο της, μυρμήγκι μοιάζει ο άνθρωπος. Και όμως και το μυρμήγκι μέσα στην Αγιά Σοφιά φαίνεται και παίρνει σημασία. Κάτω από το μεγάλο θόλο της ασταθής, δεν ξέρεις αν ο θόλος πρόβαλε για να σε προστατέψει ή αν υψώνεται για να ανοιχτεί και να πετάξει απάνω. Άλλον έναν Παρθενώνα χτίσανε οι Βυζαντινοί και τον αφιέρωσαν και αυτό στην του Θεού Σοφία. Κωνσταντινούπολη, πατρίδα μου.
1955. Η νύχτα της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη βίαιη προσπάθεια εθνοκάθαρσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 125.000 Έλληνες, όσοι απέμειναν μετά τις εξοδοτικές φορολογικές, νομοθετικές, στρατιωτικές και πολιτικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή, ζει το μίσος των Τούρκων κατά του ελληνισμού. Μίσος που καλλιεργείται συστηματικά και οδηγεί στη δαιμονοποίηση των Ελλήνων της πόλης ως εσωτερικών εχθρών. Ο στόχος που τίθεται από τους Τούρκους είναι να μην υπάρχουν Έλληνες στην πόλη στην 500η επέτειο της άλωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζεται το δόγμα ανορθόδοξου πολέμου, του ψυχρού πολέμου. Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων δίνει αφορμή εφαρμογής του σχεδίου. Ο τουρκικός τύπος διαδίδει ασύσταλα ψεύδη, περί δίθεν επικείμενη σφαγή τουρκικών πληθυσμών στην Κύπρο και διωγμούς μουσουλμάνων στην Ελλάδα. Από τον Αύγουστο του 1955 προετοιμάζεται η επίθεση σε τακτικό επίπεδο. Προσημειώνονται τα ελληνικά ιδρύματα, κατοικίες και καταστήματα και μεταφέρονται μαζικά άτομα από την Ανατολή και ακόμα από το εξωτερικό της χώρας. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν δράση. 6 Σεπτεμβρίου 1955, διαδήλωση τουρκικού λαού στην πλατεία Ταξίμ εξελίσσεται σε επιχείρηση λαιλασίας ελληνικών καταστημάτων, σχολείων και εκκλησιών. Την κατάσταση της Ευωμένης της 7ης Σεπτεμβρίου είναι δύσκολο να την περιγράψει κανείς. Η μεγάλη οδός του Πέρας, μεροστολισμένη, με καταστήματα καμένα, κατεστραμμένα, βιτρίνες σπασμένες, έπιπλα κυφάσματα καμένα, χυμένα στους δρόμους, έδινε την εντύπωση ότι είχε δεχθεί εχθρική επίθεση. Όλα τα ζωχαροπλαστεία, τα περισσότερα ελληνικά, ήταν εντελώς κατεστραμμένα. Τα κοσμοταπολία, αυγιανά. Στα καταστήματα ρουχισμού και τροφίμων, ό,τι δεν μπορούσαν να πάρουν, το είχαν πετάξει στον δρόμο. Δεν μπορούσε κανείς να περάσει, αφού και οι δυο πλευρές του δρόμου είχαν βουνά ολόκληρα από εμπορεύματα. Όλα τα γεγονότα ήταν οργανωμένα και προσχεδιασμένα. Μέρες πριν είχαν ξεκινήσει εκστρατείες με κατοχή στα τζαμιά, όπου γινόταν τρομερή πραγάδα εναντίον μας. Ομάδες νέων σε μερικά μέρη είχαν υπεσημάνει σπίτια και μαγαζιά ρωμιών. Όπως το είχαν οργανωμένα όλα τα κουτοδιαδηλωτών, τα συνόδευαν αστυνομικοί για να μην γίνουν επεισόδια. Μόνο τους έπρεπε να σπάσουν και να ρημάξουν. Είχε διαδοθεί το σλόγγαν: «Σήμερα την περιουσία σας και αύριο τη ζωή σας». Την ημέρα των γεγονότων, φορτηγά και λεωφορεία κατέφτασαν από τη Θράκη και από τα ανατολικά χωριά στην πόλη, με όχλους διαδηλωτών που ήταν εφοδιασμένοι με αερόπαλα, αξίνες και πολλά εργαλεία. Μόλις δοθήκε το σύνθημα, οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους και καθοδηγούμενοι από το νέο της κάθε γειτονιάς χτυπούσαν τις πόρτες των Ρωμιών και αφού τους πετούσαν έξω με τις πιτζάμες, λαιλατούσαν ό,τι έβρισκαν. Στις μακρινές περιοχές, στους τουρκομαχαλάδες, κατοικούσαν και Έλληνες. Εκτός από τις καταστροφές, έγιναν και βιοπραγίες γυναικών και κοριτσιών. Στα Σεπτεμβριανά καταστρέφεται ολόκληρος ο τουρκικός ποινικός κώδικας. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων παραβιάζονται ολόκληρες οι πνευματικές αξιές της ελληνικής Κωνσταντινούπολης. Ο θείος μου ο Κώστας, ένας φιλήσυχος και καλός άνθρωπος, ζούσε στο γεννημαχαλέ του Μπεσίκτας, σε ένα τουρκικό μαχαλά. Οι Τούρκοι νέοι του μαχαλά τον ανάγκασαν να κατέβει κάτω. Τον έβαλαν να γονατίσει μπροστά σε μια τουρκική σημαία και να επαναλάβει ό,τι αυτοί υπαγόρευαν για την Κύπρο και την Ελλάδα. Τον τυρανούσαν για ώρες, αλλά ευτυχώς δεν τον σκότωσαν. Δεν άργησαν να φτάσουν και στο τελευταίο πάτωμα στο σπίτι μας. Με το που ανέβηκαν και το τελευταίο σκαλοπάτι, αντίκρισαν την παγερή φιγούρα της γιαγιάς, η οποία, κρατώντας στο δεξί χέρι τον μπαστούνι της, στεκόταν μπροστά στην πόρτα, έχοντας εμένα και τον Γιώργο δεξιά και αριστερά. Με το που αντίκρισαν τη γιαγιά, κοκάλωσαν. Με όλη τη δύναμη που της απέμεινε, σήκωσε τον μπαστούνι της και κουνώντας το προς το μέρος τους, με φωνή που έμοιαζε να βγαίνει από άνθρωπο που πνίγεται, τους είπε: «Τι θέλετε εδώ, δεν βλέπετε πως είμαι? Άντε να πάτε στα σπίτια σας και να με αφήσετε να πεθάνω ήσυχα». Τα είπε στα ελληνικά, δεν ήξερε εξάλλου τουρκικά. Οι βάρβαροι πέρασαν από μπροστά της και κατευθύνθηκαν στο μπροστινό δωμάτιο. Έσπρωξαν στην άκρη τη μαμά, τον μπαμπά, τη θεία Στέλλα και μπήκαν. Η μανία τους ήταν τόσο μεγάλη που δεν άφησαν τίποτα δίχως να το καταστρέψουν. Ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες, κουρτίνες,
ό,τι υπάρχει στο δωμάτιο ενός ζευγαριού, μέσα σε λίγα λεπτά είχε καταστραφεί. Αυτός που φαινόταν να είχε το πρόσταγμα, αφού διέλυσαν το δωμάτιο και τις ντουλάπες, μας πρόσταξε να κατέβουμε στον δρόμο. Η γιαγιά στεκόταν με την υπερηφάνεια να διαγράφεται στο πρόσωπό της μπροστά στην πόρτα. Ο αρχηγός είπε στη θεία Στέλλα να μείνει μαζί με τη γιαγιά και οι υπόλοιποι να κατέβουμε. Αρχίσαμε να κατεβαίνουμε τις σκάλες. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι. Όταν δε αντικρίσαμε το δωμάτιο της γιαγιάς, η απόγνωσή μας έφτασε στο αποκορύφωμα. Μέχρι και το στρώμα είχαν κουρελιάσει. Τα συρτάρια της σιφονιέρα βγαλμένα, το περιεχόμενό τους αραδιασμένο στο πάτωμα. Τα τζάμια τα παράθυρα σπασμένα. Μια εικόνα που θα θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. 5 του Γενάρη. Όταν φεύγαμε από την πόλη ήταν ακόμα πρωί. Ο Βόσπορος χιονοσκέπαστο ζερβόντεξε έως το ακρογιάλι. Τα παλάτια όλα κατάκλειστα. Τα χωριά έρημα. Καμιά ψυχή στους δρόμους. Καμιά βάρκα στα τόσα σκαλώματα. Θλίψη στη φύση περίγυρα. Θλίψη και μέσα στην ψυχή μου. Στις πολεμίστρες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές, κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Παλιά αγαπημένη που συνάντα σε ξένη αγκαλιά, κι η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συνάντα σε ξένη αγκαλιά.
μας η Κύπρος, της αγκαλιάς και της χαράς, της αγάπης και του ονείρου. Πόσο θα ήθελα να ξαναδιαβάσω την ιστορία για το διχοτωμένο νησί μας και τα όνειρά μας που βούλιαξαν και χάθηκαν. Πόση θυσία και πόση πίκρα μπορεί να χωρέσει ένα γράμμα. Όση και η ζωή σε αυτό το νησί, λιγότερη όμως από την αδικία σε βάρος του. Να είμαστε πάλι εδώ, να μιλάμε για περασμένα μεγαλεία και να κλαίμε. Τα προηγούμενα χρόνια, στο γεμάτο απορία ερώτημά σου, γιατί πατέρα η Κύπρος μας αντί να είναι ενωμένη με την Ελλάδα όπως επεδίωκε και όπως οραματίστηκαν όλοι εκείνοι που θυσιάστηκαν στον αγώνα της ΕΟΚΑ, είναι μοιρασμένη και τουρκοπατημένη, απέφευγα να απαντήσω για να μην πληγώσω την ευαίσθητη σου καρδιά. Σήμερα όμως πήρα την απόφαση να σου μιλήσω. Τώρα που μεγάλωσες μπορείς να καταλάβεις. Από τη μια τρέμω μη σταλάξω στην ψυχή σου την απογοήτευση, την πίκρα, το μίσος. Από την άλλη όμως πρέπει να ξέρεις την ιστορία μας, παιδί μου. Πρέπει να ξέρεις πώς φτάσαμε στη συμφορά και αντί για την ελληνική σημαία να βλέπουμε χαραγμένη στον πενταδάχτυλο την τούρκικη. Έγιναν λάθη, γε μου. Όλοι κάναμε λάθη και τα πληρώνουμε. Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκίνησαν καράβια από τους καιρούς. Ερίξανε τα δίκτυα στου χρόνου τους βυθούς. Φορτώσανε τις μνήμες μέσα στα μπάρια τους. Ύψωσαν τους αιώνες στα κατάρτια τους. Γιώμησε η Κύπρος μας ανθούς και φως απ' τα όνειρά μας. Χτίζαμε πόθους κι ουρανούς στα κάστρα, στα οχυρά μας. Στο νησί μας
υπάρχει ένας ελληνισμός ριζωμένος από το 12ο αιώνα π.Χ. Από τότε που οι Μυκηναίοι ανακάλυψαν ότι στο νησί υπήρχε χαλκός. Στο πέρασμα των αιώνων γνωρίσαμε πολλούς κατακτητές, αλλά μείναμε Έλληνες. Μετά τη Βυζαντινή κυριαρχία άρχισε η Φραγκοκρατία στο νησί, οι διώξεις των Ορθόδοξων Χριστιανών και οι πόλεμοι με τις γύρω χώρες. Παρά τα αυτά, συγκεντρώθηκε πλούτος πωλήσης στο νησί. Ωστόσο, σε μια αναπάντεχη στιγμή πιο γρήγορη και απαστραπή, χάθηκαν κάστρα και ουρανοί, γίναν πληγή, γίναν βροχή και έμεινε η ζωή μετέωρη στην άκρη του καλοκαιριού. Και τους Φράγκους διαδέχονται οι ενετοί, οι τελευταίοι πριν τους ακολουθήσουν οι Τούρκοι το θέρος του 1570 με σφαγές και λαιλασίες. Τη ζωή του νησιού μας στα σκοτάδια βυθίσανε, στην καρδιά της πρωτεύουσας μιναρέδες εστήσανε, μα εμείς μες στο στήθος μας τον Χριστό εκρατήσαμε, του σταυρού μας το σύμβολο πάντα λάβαρο είχαμε. 300 χρόνια κράτησε η σκλαβιά, μέχρι που ήρθαν οι Άγγλοι το 1878 και ύστερα το 1955 ξεκίνησε ο μεγάλος αγώνας της ΕΟΚΑ και οι αιώνες γονατίζουν και τους τάφους προσκυνούν των ηρώων της Αγχώνης, των γενναίων του νησιού. Και από τους τάφους των ηρώων ξεπηδάει η ελευθερία και δημιουργείται η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960. Κι όμως, σε 3 χρόνια, πάνω στην πιο βαθιά πληγή χαράξανε την πράσινη γραμμή. Και μετά το 1974, το Μαύρο Ιούλιο, έκοψαν την Κύπρο στα δυο. Και εκείνη δεν μίλησε. Έσταξε μόνο καυτές σταγόνες από αίμα σκοτωμένου παλικαριού και κράτησε το κεφάλι στις απαλάμες. Και ο ήλιος παράτησε τον ουρανό και έσκυψε να της δέσει την πληγή. Και ο Τεύκρος και ο Κίμωνας και ο Ευαγόρας κάθονται και συλλογιούνται τα περασμένα και τα μελούμενα. Ανηφορίζουν τη ματιά στον πενταδάχτυλο και σφίγγουν τη γροθιά. Σαν δυο, η δική μου η πατρίδα.
Συγχώρεσε τη συναισθηματική μου φόρτιση, μονάκριβέ μου. Αλλά όταν η θωριά αντικρίζει τον τουρκοπατημένο πενταδάκτυλο, εκεί που χάθηκαν τόσα παλικάρια για την Ένωση, όταν στα φυλακισμένα μνήματα ακούς το φύλακα να σου λέει πως όλοι οι μελοθάνατοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ οδηγούνταν στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και πέθαιναν με την Ελλάδα στα χείλη, όταν επισκέπτεσαι το μοναστήρι του Μαχαιρά και βλέπεις με δέος τον τόπο του ολοκαυτώματος του Γρηγόρη Αυξεντίου, μονολογείς και λες: τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες σαν το σιτάρι, τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μιαν Ελένη, για μιαν ιδέα, την Ελλάδα, την Ένωση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και αποδείχτηκε απάτη, ψέμα. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ θα βλέπουν από ψηλά τη μοιρασμένη Κύπρο μας και θα θρηνολογούν, αφού από το έπος του 55 φτάσαμε στην καταστροφή του 74. Η μισή Κύπρος τουρκοπατημένη και η άλλη μισή να νιώθει βαριά την ανάσα του κατακτητή. Όμως, αρκετά σε κούρασα και σε στενοχώρησα. Συγχώραμε, παιδί μου. Βλέπεις, η Πινέζα είναι μόνιμα καρφωμένη στην καρδιά και δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε. Η σκέψη λευτερώνεται τα βράδια. Αναπηδά μέσα από την κατάπικρη μνήμη και ξεστρατίζει σας προσπέλαστους έναστρους ουρανούς. Τα όνειρα και οι ελπίδες αναδύονται σε ένα βουβό ατέρμονο θόλο στο βάθος των κλειστών μας ματιών. Τούτο το φως γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε πολλές φορές. Χαλάστηκε και ξαναψήλωσε άλλες τόσες. Γλυκιά νήσος, η ιστορία σου εξιστορεί αγώνες και αγχώνες αιώνες τώρα. Νεκρούς και αγνοούμενους χρόνια τώρα. Ο ήλιος κατακόκκινος βυθίζεται στις σκέψεις του, χάνεται, σβιέται και ύστερα ξαναρχινά την περιστροφή, αδιάκοπα ξαναγεννιέται. Με αγάπη, ο πατέρας σου. Μεσοκαλόκαιρα, 30 χρόνια ύστερα από τότε, στο σπίτι της, πρίκα του κυρού της επιστρέφει.
όχι κυρά του, μου επισκέπτρια μόλις 5 λεπτών. Κοιτά τους τοίχους, τα παράθυρα, τα ερμάρια, ίδια από τότες, κι ίχνη από τα χρώματά του στέκουν ξασπρισμένα. Χαϊδεύει από όλα το ξύλο, το σουβά, το σκουριασμένο κάγκελο, την πέτρα. Στέκεται και μιλά στις κάμαρες, οσμίζεται τις μυρουδιές, τον δέντρο τους κορμούς φυλά. Στο τέλος, φορτώνει πέτρες και τις πάει στον νότο. Ασέντσε πέτρες σκέφτεται. Με αυτές, στολίζει την αυλή της στο συνοικισμό. Φκιόρα φυτεύει ανάμεσό τους. Καμώνεται πως είναι πάλι πίσω. Σε πατρίδες που έγιναν φωτιά.
Έμειναν ωστόσο αχάλεστοι στην ψυχή όσων την έχασαν και στη μνήμη όσων τη θρύνησαν. Η ιστορία όμως επαναλαμβάνεται, καθώς δεν διδασκόμαστε από το πάθη μας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν και σήμερα τη ζωή, την ακαιρεότητα και την πατρίδα τους. Ένα τεράστιο μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα αναπτύσσεται και θα μεγαλώνει όσο θα γενικεύονται και θα εξαπλώνονται οι πόλεμοι και η φτώχεια. Ο δικός μας επίλογος είναι η προτροπή να γίνουμε περισσότερο συνάνθρωποι και η διαπίστωση πως αν δεν πεθαίνουμε ο ένας για τον άλλον, είμαστε κιόλας νεκροί. Ακόμα. Σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας Ήπειρος. Βέβαια, αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται. Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα. Αλλά τα βράδια άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα κι έτσι είμαστε δύο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαυγίζω, ήταν για να δώσουν ένα αέρα εξοχή στο δωμάτιο. Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών. Ένας πλανώδιος πολιτής αλωτινών πραγμάτων, αλλά ποιος σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίους κατακλυσμούς. Άλλη μια μέρα δεν άντεξα. Εμένα με γνωρίζετε, τους λέω. Όχι, μου λένε. Έτσι πήρα την εκδίκησή μου και δεν στερήθηκα ποτέ τους μακρινούς ήχους. Ύστερα, στο νοσοκομείο που με πήγαν βιαστικά, τι έχετε, μου λένε. Εγώ τίποτα, τους λέω. Μόνο πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν με αυτό τον τρόπο. Το βράδυ έχαν ένα ωραίο τρόπο να κοιμάμαι. Τους συγχωρώ έναν όλους.
Αλλά πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα. Αλλά εκείνη αρνείται. Κύριε, αμάρτησα ενώπιόν σου. Ονειρεύτηκα πολύ, έτσι ξέχασα να ζήσω. Μόνο καμιά φορά, με ένα μυστικό που το είχα μάθει από παιδί, ξαναγύριζα στον πραγματικό κόσμο. Αλλά εκεί, κανένας δεν με γνώριζε. Σαν τους θαυματοποιούς, που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά, και το βράδυ γυρίζουν στη σοφίτα τους πιο φτωχοί και από τους αγγέλους. Ήταν πάντοτε αλλού και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο, και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί. Να σας καληνυχτήσουμε. Όμως επειδή από μια τέτοια πατρίδα είναι και ο διευθυντής του σχολείου μας, πολίτης εδώ και 30 χρόνια της Ναυπάκτου, σκεφτήκαμε να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι με δική μας πρωτοβουλία, «Τα όνειρα του Μάρτη». Καθώς είναι Μάρτης και καθώς τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ. Επίσης, θα θέλαμε να το αφιερώσουμε στον κύριο πρέσβη της Κύπρου, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του σήμερα στην παράστασή μας.
Τις πατρίδες πορεύτηκαν οι μαθητές. Στον Πόντο, Χατζή Χριστίνα, Κατσαντώνη Ζωή, Αγραφιώτη Χριστίνα, Ευαγγέλου Χρήστος, Ορφανουδάκης Γιάννης. Στη Σμύρνη, Μαμασούλα Φέη, Κάτσενο Ελεάνα. Στην Πόλη, Γούλα Μαρία, Παπακοστοπούλου Γεωργία, Τραγουλιάς Γιάννης. Στην Κύπρο, Νικοσταύρος Χρήστος, Παπακοστοπούλου Γεωργία. Τραγούδησαν η Αγραφιώτη Μαρία, Καλατζή Αρετή, Καραμπελιά Βασιλική, Κομνηνού Έρικα, Νικοπούλου Ιωάννα, Νούλα Εδίτα, Παναγιωτοπούλου Αθανασία, Παπάς Μάριος, Καλατζής Χριστόφορος. Μουσική έπαιξαν Καλατζής Χριστόφορος Μπουζούκη, Κατσίκας Γιάννης Μπάσο, Λαουρδέκη Αγγελική Πιάνο, Τζαμάρα Μυρτό Κιθάρα, Παπακοστόπουλος Στέφανος Τουμπελέκη, Παπάς Μάριος Κιθάρα, Ράμος Γιώργος Λαούτο. Γενικών Καθηκόντων η Δήμητρα Δημητρίου. Στην αφήγηση ήταν η Ματζαβά Πέννη και η Πολιτοπούλου Σοφία. Μαζί μας ήταν οι κύριοι καθηγήτριες, κυρία Αλεξοπούλου Αθηνά, κυρία Τσότα Δαμαντίνη, κυρία Κορκοτζέλο Ζιζή και κυρία Ματζαβά Αντριάννα. Και διευθυντής του σχολείου μας, κύριος Πέτρος Φουτσιάκας.